Ένα παιχνίδι σήμερα που κρίθηκε από το πρώτο οκτάλεπτο, νομίζω. Πού πιστεύεις ότι ήταν η διαφορά σας σήμερα, στην άμυνα ή στην επίθεση? Φυσικά και στην άμυνα. Φαίνεται ότι όταν μπαίνουμε συγκεντρωμένες, προσιλωμένες στο στόχο μας και κάνουμε όλα αυτά που έχουμε δουλέψει, ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Νομίζω η άμυνα μας έδωσε ρυθμό και για την επίθεση. Στην επίθεση είχαμε πλουραλισμό, βάλανε 5, 6, 7 παίκτες. Δεν ξέρω, νομίζω 7 παίκτες βάλανε τα γκολ, δηλαδή δεν τα βάλε μία. Είχαμε ομαδικό πνεύμα στην επίθεση. Εντάξει, κάποιες φορές σου βγαίνουν, κάποιες δεν σου βγαίνουν τα σουτ. Και θεωρώ ότι η άμυνα μας και η τερματοφυλακάς μας έπαιξε καταλυτικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Τώρα ο Ολυμπιακός απέχει μία νίκη από την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος. Πιστεύεις ότι την Τρίτη το παιχνίδι θα είναι παρόμοιο? Όχι. Δεν πιστεύω ότι θα είναι παρόμοιο. Η Βουλιαγμένη έχει ποιότητα σαν ομάδα. Πιστεύω ότι θα αντιδράσει. Θεωρώ ότι ίσως και τις ξαφνιάσαμε τόσο δυνατά που μπήκαμε στην αρχή, που μετά το 5-1 ήταν δύσκολο να αντιδράσουν. Θεωρώ όμως, όπως είπα, ότι έχει ποιότητα και ότι θα βγάλουν αντίδραση στο νερό. Γι' αυτό πρέπει να πάμε πολύ συγκεντρωμένες πάλι, με την ίδια σοβαρότητα, να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος. Και είναι πολύ σημαντικό να το πάρουμε. Τώρα, θέλετε να τελειώσετε την Τρίτη ή να το ξαναφέρετε τον αγώνα εδώ πέρα στο Παπαστράτιο? Τώρα χωρίς φιλάθλους δεν έχει και λόγο. Εντάξει, μας στεναχωρεί λίγο που παίζουμε μακριά από τον κόσμο μας, γιατί ο κόσμος πάντα παίζει καταλυτικό ρόλο. Από την άλλη το δείχνει η τηλεόραση, οπότε μπορεί να το βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Είναι σίγουρα νοερά στο πλευρό μας. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουμε και να δείξουμε τι είμαστε μες στο νερό και αν το δείξουμε αυτό θα είναι στο λαιμό. Αν πάλι δεν το δείξουμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι καμία θέλει να χάσει, κανείς δεν μπαίνει για να χάσει. Εμείς μπαίνουμε για να κερδίσουμε πάντα. Αν το καταφέρουμε καλώς, αν δεν το καταφέρουμε έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Αλλά σίγουρα πηγαίνουμε για την νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.